Σεβασμιότατε, κυρία και κύριοι Υπουργοί, φίλε Απόστολε, Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, αγαπητοί δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσα σήμερα να λείψω από τα εγκαίνια του νέου Μουσείου των Εγών. Όχι μόνο γιατί είναι χαρά μου να παραδίδω ως Πρωθυπουργός ένα έργο την εξέλιξη του οποίου παρακολουθώ από το 2017 όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ και πάλι αυτόν εδώ πέρα το χώρο, αλλά και γιατί πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεπερνά όχι μόνο τα όρια της Συμμαθίας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μία σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μουσείο αυτό, όπως ακούσατε και από τους προηγούμενους ομιλητές, ενσαρκώνει και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, κύριε Κοταρίδη, μια νέα δυναμική προσέγγιση της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς ενώνει όλο το κτηριακό συγκρότημα το οποίο έρχεται από το βαθύ ιστορικό παρελθόν. Το ανάτορο του Φιλίππου, την ταφική συστάδα των Τιμενιδών, αλλά φυσικά και τους βασιλικούς τάφους. Ακολουθεί με άλλα λόγια το οικιστικό μοντέλο της ίδιας της αρχαίας πόλης, ενός ανοιχτού άστεως με επάλληλους οικισμούς γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα. Και αυτό εξηγεί ίσως και τον μεγάλο χρόνο που απαιτήθηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, αφού τέτοια πρωτότυπα και ευαίσθητα εγχειρήματα πρέπει να υλοποιούνται προφανώς με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί οι θησαυροί τους πρέπει να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν ταυτόχρονα και έτσι αυτό το νέο μουσείο, το οποίο σύντομα θα εγκαινιάσουμε και το οποίο πραγματικά ανυπομονώ πολύ να επισκεφθώ, εκτείνεται σε δύο επίπεδα, περιλαμβάνοντας και υπαίθριους αλλά και κλειστούς εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια συντήρησης, ένα σύγχρονο αμφιθέατρο, αυτό το οποίο βρισκόμαστε, το οποίο φέρει το όνομα του Μανώλη Ανδρώνικου, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αλλά και αίθουσα έτοιμη να υποδεχθεί το μέλλον του τρόπου με τον οποίο θα αντιλαμβανόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά, που δεν είναι άλλος από τον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος, όπως έχω πει πολλές φορές, μας ανοίγει τελείως νέες εμπειρίες και νέους τρόπους αντίληψης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα 18 εκατομμύρια, λοιπόν, τα οποία διατέθηκαν από δύο διαδοχικά ΕΣΠΑ, αγαπητέ Απόστολε, σίγουρα έπιασαν τόπο. Μάλιστα, στη δεύτερη φάση κατασκευής χρηματοδοτήθηκε όχι μόνο η αποπεράτωση του κεντρικού κτηρίου, αλλά και η μόνιμη έκθεση των λειπτών και των αρχιτεκτονικών μελών στις στοές των εθρίων. Και όλα όσα επιστέγασε το πρώτο διεθνές συνέδριο, το οποίο φιλοξενήθηκε εδώ πριν από 6 μήνες, σημαντικότατο γεγονός για την ανάδειξη της σημασίας του ελληνιστικού κόσμου, και ήταν ουσιαστικά η ευκαιρία με την οποία το ίδιο το μουσείο επανασυστήθηκε στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αξίζει συνεπώς κάθε έπαινος σε όλους όσοι εργάστηκαν γι' αυτό, σε όλα τα στελέχη της εφορίας αρχαιοτήτων ημαθίας, στην διευθύντριά της, στην κυρία Αγγελική Κοταρίδη, η οποία στην κυριολεξία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη Βεργίνα. Συγχαρητήρια στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και σε κάθε επιστήμονα και τεχνίτη που μόχθησε για να γίνει αυτό το κομψοτέχνημα. Είδαμε πολλούς από αυτούς στο βίντεο το οποίο προβάλλεται στην αρχή της εκδήλωσης και νομίζω ότι ήταν διάκριτη η συγκίνησή τους όταν τοποθετούσαν αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα στους χώρους της μόνιμης έκθεσής τους. Και θα το ξαναπώ, για τον πολιτισμό δεν χωρούν κομματικά στεγανά ούτε κομματικές μικρότητες. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κοινής
προσπάθειας όλων των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών. Φίλες και φίλοι, σήμερα το Μουσείο των Εγών μας υποδέχεται για να μας ξεναγήσει σε 5 ενότητες στην έκθεση των αρχιτεκτονικών μελών που φιλοξενεί το αναταγμένο τμήμα του Ανατόρου, είναι αυτό το οποίο όπως μπαίνουμε θα το δούμε στα αριστερά μας, την έκθεση των γλυπτών με όλα τα ευρήματα από τις πολύχρονες ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή, στην συνέχεια στην κεντρική έκθεση Εγών Μνήμη με την πλούσια συλλογή που ανασυστήνει με μια θαυμαστή λεπτομέρεια όλες τις πτυχές του βίου κατά την εποχή των Μακεδόνων ηγεμόνων. Και στο τέλος θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε 2 επιμέρους εκθέσεις που πραγματικά αναδεικνύουν αυτήν την πολυκεντρική διάσταση του Μουσείου. Το Οικουμένης Αντίδωρον από το Νομισματικό Μουσείο, αλλά και τον ανώτατο δικαστικό και αφοσιωμένο συλλέκτη, τον κύριο Ραβάνη. Είναι μια μοναδική νομισματική συλλογή που εκτείνεται από την αρχαία Ελλάδα μέχρι τους μακρινούς τόπους όπου έφτασαν οι μακεδονικές φάλαιγες. Είναι οι τόποι οι οποίοι μας υποδέχτηκαν με τις μουσικές τους, αλλά με κεντρική μορφή πάντα. Σε όλα τα ευρήματα, ποιον άλλο, το Μέγα Αλέξανδρο, αλλά και τους προκατόχους και τους επιγόνους του. Απ' την άλλη πλευρά είναι η καστική έκθεση Ύλης Μνήμη με δημιουργίες του Χρήστου Μποκόρ, τις οποίες φιλοτέχνησε, ειδικά για το Μουσείο των Εγών. Είναι μια εισφορά που, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, έρχεται να υπηρετήσει αυτή την όσμωση της πολιτιστικής παρακαταθήκης με τη σύγχρονη καστική αναζήτηση. Γιατί εκεί ακριβώς είναι και η στόχευση της πολιτικής μας. Το εθνικό ιστορικό απόθεμά μας να εμπνέει και να μετέχει στη διαμόρφωση του παρόντος, ώστε και το μέλλον να προβάλλει πάντα καλύτερα. Πρέπει να θυμίσω ότι μέχρι το 2027 έχουν εγγραφεί δράσεις ύψους 350 εκατομμυρίων για την προστασία αλλά και την προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενώ επιπλέον 180 εκατομμύρια θα ενισχύσουν πρωτοβουλίες τουρισμού που επίσης περιλαμβάνουν πολλά μνημεία. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση και να πω ότι οι αριθμοί των επισκεπτών που έρχονται σε σημαντικούς τόπους ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς παραμένουν κατά την άποψή μου χαμηλοί. Αυτό δημιουργεί, αγαπητοί Απόστολοι, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και καθώς ειδικά ο τόπος αυτός αποκτά τις υποδομές που το αρμόζουν, πιστεύω ότι πρέπει πράγματι να είναι εθνικός στόχος η αύξηση της επισκεψιμότητας, όχι μόνο από Έλληνες συμπολίτες μας, πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν, που δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα τη Βεργίνα, τις Αιγαίες, αλλά και από πολίτες όλου του κόσμου, οι οποίοι θα ταξιδέψουν επί τούτου. Το τονίζω επί τούτου, για να επισκεφθούν την κοιτίδα ενός πολιτισμού, ο οποίος στην κυριολεξία, όπως είπατε, άλλαξε τον κόσμο. Αλλά βέβαια η μαθία δεν είναι μόνο ο αρχαίος μακεδονικός πολιτισμός. Και ήδη γνωρίζετε ότι αποκαθίστανται ο Μιναρές και το διατηρηταίο του βολεδυτικού προκτήσματος της παλιάς Μητρόπολης Βέρειας και παράλληλα γίνονται εργασίες για την ανάδειξη της Βυζαντινής Ακρόπολης της πόλης. Και ειδικά εδώ στην Ιμαθία και στη Βέρεια αυτές οι δράσεις θα συνεχιστούν με στόχο να λάμψει ο μακεδονικός πολιτισμός σε όλο το μεγαλείο και υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα τα οποία μπορούν και πρέπει να γίνουν και όχι μόνο στη Μίεζα. Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πρόσφατα και την Πέλα, όπου και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, αλλά να αναδειχθεί αυτός ο τόπος και στο μοναδικό του ταξίδι μέσα στον χρόνο. Γιατί τα αρχαία του μηνύματα τα διαδέχθηκαν στη συνέχεια εκείνα του χριστιανισμού. Λίγα χιλιόμετρα άλλωστε από εδώ, θέλω να θυμίσω ότι ιδρύθηκε στην Βέρεια μία από τις πρώτες του κοινότητες, από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και η πόλη είναι περήφανη για τους σχεδόν 50 ναούς που απλώνονται σε όλο τον οικιστικό της ιστό. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για την ανοχή αλλά και για τη συνύπαρξη
που ταξιδεύουν μαζί με αυτή την περιοχή. Γιατί και η νεότερη Βέρεια αποτελεί ένα πετυχημένο παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης διαφορετικών εθνοτικών αλλά και θρησκευτικών πληθυσμών. Είναι πολύ ενθαρρυντικό συνεπώς που τελευταία αναδύεται και η δική τους ιστορία, κυρίως της Ισραηλιτικής κοινότητας, από τις παλαιότερες και από τις πιο ακμαίες της χώρας, που αποδεκατίστηκε στο ολοκαύτωμα, όμως δεν έζησε. Ο αρχαιολογικός χώρος, συνεπώς, της Βεργίνας και των Εγών, με την παγκόσμια ακτινοβολία του, συνιστά μόνο την απαρχή μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης δεκάδων αιώνων. Και αυτή η πολυκεντρική ανάδειξη μέσα από τη λειτουργία του νέου μουσείου φιλοδοξεί παράλληλα με το αρχαίο κλέος να παρουσιάσει και τη γόνιμη διαδρομή του στα χρόνια. Γιατί το χθες οφείλει πάντα να διαρκεί στο σήμερα και να συμμετέχει στην οικοδόμηση του αύριο κάθε κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κλείσω με μία δήλωση μιας άλλης εποχής, λίγους μόνους μήνες μετά την αποκάλυψη των μοναδικών μνημείων που μας περιβάλλουν. Η τάφη της Βεργίνας και η έκθεση των μακεδονικών θησαυρών προκαλούν τον θαυμασμό, γιατί έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και, προσέξτε, προπαντός εθνική σημασία. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να τους επισκεφθούν για να γνωρίσουν την ιστορία μας. Θα αισθανθούν υπερήφανοι και θα διαπιστώσουν την ενότητα του ελληνικού πολιτισμού. Είναι τα λόγια του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την επίσκεψή του στον ίδιο εδώ πέρα χώρο το 1978, συνοδευόμενος από τον Μανώλη Ανδρώνικο, στον οποίο υποσχέθηκε τότε κάθε βοήθεια στο έργο του, όπως και συνέβη. Πιστεύω ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Μανώλης Ανδρώνικος θα ήταν σήμερα ιδιαιτέρως υπερήφανοι. Μάλιστα, διάβασα σε μια συνέντευξή σας ότι ο Μανώλης Ανδρώνικος τότε χρησιμοποιούσε μια μικρή αποθήκη. Η αποθήκη έδωσε τον χώρο της τώρα σε αυτό το μεγάλο μουσείο, αποτέλεσμα δουλειάς πολλών δεκαετιών. Θα ήταν λοιπόν και ο Καραμανλής και ο Ανδρώνικος υπερήφανοι, γιατί αυτή η συναρπαστική διαδρομή της Βεργίνας και των Εγών συνεχίζεται με ασφαλή πηξίδα το νέο τους κόσμο, το μουσείο που εγκαινιάζουμε σήμερα. Καλή αρχή λοιπόν, το ταξίδι του μακεδονικού πολιτισμού συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ.